Σασά, πώς είναι να μοιράζεσαι την ίδια θέση με τον Πρίντεζη? Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολο στην αρχή, υπό την ποια έννοια ότι ήταν ένα από τα καλύτερα τεσσάρια, αν όχι το καλύτερο στην Ευρώπη και στο prime του όταν ήρθα εγώ. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί είναι ένας φοβερός τύπος που μαθαίνει συνέχεια δίπλα του, που είναι ανιδιοτελής, που θέλει να γίνονται όλοι καλύτεροι, που δεν τον ενδιαφέρει ποτέ το τι θα κάνει αυτός και είναι πάντα η ομάδα. Και είμαι ευλογημένος που έπαιξα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ήθελες αντίπαλο? Όχι, ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους, το θυμάμαι όταν ήμουν και πιο μικρός. Αλλά και γι' αυτό ήταν στην κορυφαία ομάδα της δεκαετίας, legend, και πραγματικά όσο καλός παίχτης ήταν, τόσο τον θαυμάζαμε γι' αυτό, τόσο θαυμάζουμε και για το τι άνθρωπος είναι. Πώς μικρότερος κάτσατε ποτέ μετά την προπόνηση να του ζητήσεις να σου δείξει κάτι? Υπήρχε κάτι που ήθελε να σου δείξει? Αποπειράθηκες ποτέ, ας πούμε, αυτό το πενταχτάρι? Γενικά μου αρέσει το φλότερ και προσπαθώ να το βάλω στο παιχνίδι μου, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος είχε ένα στυλ πολύ διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους που δεν μπορούσε να αντιγραφεί. Δηλαδή, αν ένα πράγμα μου έχει μάθει και το κρατάω, πολλά μου έχει μάθει, αλλά αυτό που κρατάω μέχρι και σήμερα είναι ότι πρέπει να επιτίθεσαι πρώτος. Δεν πάει ο άλλος να είναι καλύτερος από σένα, δεν πάει να είναι ο πιο καλός παίχτης της άλλης ομάδας και αυτός πέρασε μαρκάρι. Οπότε πρέπει εσύ να επιτεθείς πρώτος. Το κρατάω μέχρι και σήμερα και άλλα πολλά τη ζωή. Σασά, άμα δεν είχες τον Γιώργο για να δουλεύεις μαζί του τα πρώτα σου χρόνια στο Ολυμπιακό, πιστεύεις θα είχες καταφέρει να φτάσεις εκεί που έχεις φτάσει αυτή τη στιγμή? Εντάξει, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, αλλά σίγουρα αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί παίρνεις εμπειρίες κάθε μέρα. Ήμουν καταδικασμένος να παίζω λίγο και το γνώριζα. Όσο και αν ένας άνθρωπος θέλει να παίζει πολύ, ένας αθλητής πάντα θέλει να παίζει πολύ, ξέρεις ποιος είναι μπροστά σου. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, γιατί όταν έρθει η ώρα εγώ να βγω μπροστά, δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο, πάντα ήθελε το καλό μου, πάντα με συμβούλευε. Και ξέρετε κι εσείς ότι στο μπάσκετ ο εγωισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάντα ήταν δίπλα μου, πάντα μου στάθηκε και τον ευχαριστώ πολύ. Ποια ήταν η καλύτερη συμβουλή που σου είχε? Να είμαι ταπεινός και να δουλεύω κάθε μέρα. Να μην ξεχνάω από πού έχω ξεκινήσει και να προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε μέρα. Αλλά ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει πολύ για μπάσκετ. Πιο πολύ μιλάμε για τη ζωή, για τα ενδιαφέροντά μας και έχω μάθει πολλά. Μεταλαμπάδευσε πάντως από το 4 στο 4 το χαβαλέ του. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, νομίζω σε αυτό δεν μπορεί να φτάσει κανένα στον Γιώργο. Έχει ένα χιούμορ ιδιαίτερο και όμορφο και νομίζω είναι και λίγο αντιστρες. Δηλαδή, πάντα βλέπει ποιος είναι στεσσαρισμένος, ποιος το αντέχει, ποιος δεν το αντέχει. Νομίζω ξέρει και πού να το χρησιμοποιεί, που είναι πάρα πολύ σωστό και όμορφο. Πέρσι τέτοια εποχή ήρθες τελευταία στιγμή σαν έκπληξη στο Βασίλη. Τώρα που ήρθες από τους πρώτους για ένα αντίστοιχο πάρτι για τον Γιώργο, πώς φαίνεται? Εντάξει, αυτό λέγαμε και σήμερα με την κοπέλα μου, ότι πέρασε ένας χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι μας φαίνεται τουλάχιστον. Ακόμα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν είναι θέμα προσαρμογής, είναι θέμα ότι είμαι εδώ που με αγαπάνε, εδώ που θέλω εγώ να είμαι, που νιώθω οικεία. Και χαίρομαι που μοιράζομαι πλέον όχι ως καλεσμένος αλλά ως άνθρωπος της ομάδας αυτό το γκαλά, αυτή την εκδήλωση, και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι, φιλικό αλλά το πρώτο μετά από καιρό, και νομίζω θα είναι ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ.